Κύριε Κυρανάκη, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Κύριε Υπουργέ, συνηθίζουμε σε αυτή τη χώρα, όταν πέφτει η σκόνη από ένα πρόβλημα που δημιουργείται, όταν κάτι πάει στραβά και περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες, να σταματούμε να συζητάμε γι' αυτό και πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Και αλήθεια είναι ότι παρότι έχετε και έχουμε νομοθετήσει για την αποσαφήνιση του ποιος έχει την αρμοδιότητα για δέντρα ή άλλα φυσικά εμπόδια τα οποία βρίσκονται δίπλα σε πυλώνες του ΔΔΕ, παρατηρήσαμε ότι στην πρόσφατη κακοκαιρία υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, υπήρχαν ζητήματα τα οποία κατά συνέπεια έκοψαν το ρεύμα σε χιλιάδες νοικοκυριά, σε χιλιάδες ανθρώπους, με αποτέλεσμα για πολλές μέρες οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν ρεύμα στο σπίτι τους. Αυτό είναι προφανές ότι ήρθε σε βελτίωση της προηγούμενης, ακόμα χειρότερης κατάστασης, όμως υπάρχουν πολλά περιθώρια για να τα πάμε ακόμη καλύτερα. Έρχομαι λοιπόν και ρωτώ, τι ακόμη πρέπει να γίνει, παρότι έχουμε νομοθετήσει, ώστε να είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη η αρμοδιότητα, ώστε και το χειμώνα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά και τους μήνες της θερινής περίοδου, όπου βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Από τους πελώνες της ΔΕΗ να πετάγονται σπίθες και έτσι να ξεκινούν πάρα πολλές πυρκαγιές. Άρα λοιπόν η συνύπαρξη πυλώνων του ΔΔΕ μαζί με δέντρα ή άλλα φυσικά εμπόδια δημιουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε ακραία καιρικά φαινόμενα, δημιουργούν προβλήματα. Τι πρέπει να γίνει ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος που έχουμε ψηφίσει, αν χρειάζεται ακόμη περισσότερη αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου για την αρμοδιότητα και αν υπάρχουν και άλλες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν μέχρι να καταφέρουμε να υπογειοποιηθεί το κρίσιμο κομμάτι του δικτύου του ΔΔΕ, ώστε να αποφύγουμε οριστικά αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ συνάδελφε, χαίρομαι για το θέμα που αναδεικνύεται σήμερα. Ο ΔΔΕ έχει την υποχρέωση, αλλά και την αρμοδιότητα και την ευθύνη. Εκεί που περνούν τα δίκτυά του από περιοχές που συντρέχουν οι προϋποθέσεις επικινδυνότητας που αναφερθήκατε και εσείς πριν, να υποβάλει αίτημα προς το οικείο δασαρχείο, αν είναι δασικού χαρακτήρα η έκταση, δημοσίου χαρακτήρα, θα αναφερθώ και στα ιδιωτικά, και είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία προς την οποία θα υποβληθεί το αίτημα να απαντήσει εντός 15 ημερών και να δώσει την άδεια. Αν περάσει αυτό το τόσο χρόνο στο 15 ημέρου, τότε αμέσως μπορεί να παρεμβαίνει στο έργο και να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες με απλή γνωστοποίηση της παρέμβασης προς τον οικείο δασαρχείο. Παρατηρείτε το εξής φαινόμενο. Οι δήμαρχοι προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα, έρχονται με συνεργεία εντός της ιδιοκτησίας για να αφαιρέσουν ή να μεταφυτεύσουν, εφόσον είναι εφικτό, ένα δέντρο το οποίο επικαλύπτει καλώδιο του ΔΔΕ, και ο πολίτης αρνείται. Αυτό έχει συνέπειες σε ένα ενδεχόμενο χιονιού ή πυρκαγιάς, όχι μόνο στην ιδιοκτησία του πολίτη που αρνείται, αλλά ενδεχομένως και σε όλο το τετράγωνο ή σε όλη τη γειτονιά. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρο, σε περίπτωση που αρνηθεί ο πολίτης να αφαιρεθεί το φυσικό εμπόδιο κοντά στα καλώδια του ΔΔΕ, ποιες είναι οι συνέπειες για εκείνον και πώς χειρίζεται η πολιτεία το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά τώρα την λύση, η ασφαλής λύση είναι η υπογειοποίηση. Χρειάζεται ενημέρωση προς το οικείο δασαρχείο από τον ΔΔΕ για την χάραξη της κατασκευής του δικτύου και για τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων. Βεβαίως είναι απαραίτητη η αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του οικείου δασάρχη, καθώς επίσης και το πώς θα αξιοποιηθούν ή πώς θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υπολείμματα και τα κλαδέματα από τις εργασίες που θα γίνουν στο χώρο. Κατά τα λοιπά, επειδή αναφερθήκατε και εξελίσσονται μάλιστα και με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξεκινώντας από πιο ευαίσθητες περιοχές, σαν προτεραιότητα, γιατί πρέπει και τα χρήματα είναι πολλά, αλλά πρέπει όμως επιτέλους και να ξεκινήσουμε στις πιο ευαίσθητες περιοχές που έχουν ταλαιπωρήσει κατά εξακολούθηση με πολλές καταστροφές, εκεί να δοθεί και η προτεραιότητα υπογειοποίησης δικτύων για την ασφάλεια ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού δικτύου μεταφοράς.